παρακαλώ πολύ τώρα. Για να μην ακούς το λαμπάκι. Για να μην ακούς το λαμπάκι να κάνει παιχνίδι και εσύ να κάνεις. Ποιος ακούει το λαμπάκι που τον έκαναν πρώτο βιολί στην περιφέρεια. Ποιος. Αυτό σου λέω. Έχει γίνει μια ράγια. Ας είναι καλά οι άνθρωποι. Ραγκούσης, Παπουτσής, Τιμωσίδης και Φιλόσοφου. Ο Γιάννης ο Φιλόσοφος. Εν μέσω αντιδράσεων και σκληρής κριτικής από την αντιπολίτευση, ψήφιστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του Δήμου Καβάλας για το 2018, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι παρατάξεις του Κωστή Σιμιτσή, του Μάκη Παπαδόπουλου, του Βαγγέλη Παπά, του Αριβέρου και του Χρήστου Ποτόλια, ενώ παρόν δήλωσαν οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Παράσχος Αγανικόλας και Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην τοποθέτησή του, ο αντιδήμαρχος οικονομικών Ηλίας Καρανταρίδης, αναφερόμενος στα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού, τόνισε ότι αυξάνονται τα έκτακτα βοηθήματα, προβλέπονται 150.000 ευρώ για το κοινωνικό παντοπολείο, καθώς και ενισχυμένες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές επιχορηγήσεις νομικών προσώπων και φορέων που άπτονται άμεσα του Δήμου, παρά τα όποια θα αντληθούν από τα ανταποδοτικά έσοδα, τα οποία είναι αυξημένα και προβλέπεται να φτάσουν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, ο κ. Καλανταρίδης τόνισε ότι στόχος του Δήμου είναι να προσλάβει 114 υπαλλήλους έντος του 2018. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρα Στανάκα, ότι στόχος της διοίκησης είναι να βοηθήσει τους δημότες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Με τη Δήμαρχο να σημειώνει ότι δεν αποκλείεται να ζητήσει και τη βοήθεια του νέου Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου. Ράφημα είπατε. Ράφημα. Ράφημα, πραγματικά κύριε Δήμαρχε. Η ρυθμή σας είναι πολύ διαφορετική από τους δικούς μας. Πολύ διαφορετική. Και προσωπικά και συλλογικά. Συμφωνώ. Βεβαίως. Και χαίρομαι που συμφωνείτε και αναγνωρίζετε. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ένα πράγμα θα σας πω, αγαπητοί. Σε φεύγουμε τώρα, σας παρακαλώ. Δήμαρχε, μια που με διακόπτετε. Ράφημα δεν το δέχομαι, κύριε. Ένα πράγμα. Και να το πάρουμε. Ράφημα δεν είναι εξυπηρετικό, είναι χαρακτηρισμός, πολιτικός. Και θα σας πω το εξής, αγαπητοί μου Δήμαρχε, ότι εγώ προσωπικά, 3 χρόνια τώρα χειμώνες, μεταβαίνοντας στο γραφείο μου από το σπίτι μου, περνώ μπροστά από το Δημαρχείο και δεν βλέπω. Δεν βλέπω ποτέ μα ποτέ το φως του γραφείου σας και το φως του παρακαλώ, γραφείου. Έχουμε παράδειγμα τώρα, σας παρακαλώ. Το ίδιο παράδειγμα δεν είχε. Αφήστε, σας παρακαλώ. Στις 1000 μέρες το ανάψατε και 10 λοιπόν. Και αυτό το θεωρείτε ότι είναι κουραστικό, εγώ το δέχομαι. Έργα δεν οριμάζεται. Έργα δεν θα κάνετε, άλλωστε το δηλώσατε εσείς. Ευκαιρίες χάνετε. Νέα έσοδα δεν δημιουργείται. Τρώτε από τα έτοιμα. Νέες δουλειές δεν ανοίγουν για τους καβαλιώτες. Έχετε ένα προϋπολογισμό της τάξης περίπου των 64 εκατομμυρίων ευρώ και ούτε λόγος για σχέδιο δράσης από τον Δήμο για την αντιμετώπιση της ανεργίας που μαστίζει τους νέους της πόλης. Τόσο μπορείτε. Η Καβάλα αξίζει περισσότερα πράγματα. Ότι η Τσανάκα σαν τύπανος Καβάλας είναι ουρά του λαμπάκι. Αυτή είναι η Τσανάκα. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Λέτε να αναπτυχθεί Καβάλα στις μεταφορές στην ενδοπαλκανική χώρα χωρίς να συνδεθεί το λιμάνι με τρένο. Σε καμία περίπτωση. Χωρίς να γίνει να ολοκληρωθεί ο Ε61. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, να προϋπολογίζετε ότι τα έκτακτα έσοδα θα είναι 12,5 εκατομμύρια και να εισπράττετε 3,5 εκατομμύρια. Και να έρχεστε τώρα, μιλάμε για το 17, και να έρχεστε τώρα το 18 και να ξαναλέτε ότι τα έκτακτα έσοδα θα είναι 11 εκατομμύρια. Αλλά όμως να πω ότι να μην περνάει από το μυαλό σας αυτό που πάνε ορισμένοι δήμαρχοι και δήμοι να κάνουν στην πράξη, δηλαδή να δημιουργήσουν νομικά πρόσωπα στους δήμους ώστε να πάρουν αυτοί αντί των φαντς τα κόκκινα δάνεια και να τα διαχειριστούν αυτοί.